ανακοίνωση για τον νόμο 4019. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να δώσουμε μία εξήγηση τι ακριβώς φτιάχνουμε και τι κάνουμε με τον νόμο 4019. Ο νόμος 4019 υπεγράφει 30 Σεπτεμβρίου του 2011, περίπου δηλαδή 3 χρόνια πριν, ναι, και ο οποίος επιτρέπει σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δημιουργούν θεσμικό νομικό πλαίσιο συνεταιριζόμενοι μαζί για το κοινό πρόβλημα που έχουν. Και κατόπιν απαριθμεί τα προβλήματα, ποια προβλήματα υποτίθεται ότι συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το νόμο. Πολλά από αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν έρμανση με τα κόκκινα δάνεια, έχουν να κάνουν με τις φυσικές ανικανότητες, ο σύνδεσμος παραδείγματος χάρη τυφλών, δεσμός παραπληγικών κτλ. Μέσα και αυτό το πλαίσιο επέτρεψε με τον νόμο αυτό η κυβέρνηση να δημιουργούνται θεσμικά όργανα τα οποία ονομάζονται συνεταιρισμοί, είναι μία SKE λέγονται, συνεταιρισμοί κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Έτσι τις ονομάζει ο νόμος. Μάλιστα. Συνεταιρισμοί κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Αυτοί λοιπόν επιτρέπεται να έλθουν σε συμφωνία ιδιωτική με οποιοδήποτε φορέα ιδιωτικό ή και δημόσιο ακόμα. Mm-hmm. Επομένως, εάν στο Δήμο παραδείγματος χάρη Κισάμου, στα Χανιά, υπάρχει μια ευπαθής ομάδα η οποία πρόκειται να χάσουν το σπίτι τους, τα κόκκινα δάνεια, μπορούν όλοι αυτοί να δημιουργήσουν ένα νομικό πλαίσιο με ελάχιστο κόστος δημιουργίας αυτής της εταιρείας και μπορεί ο οργανισμός κατόπιν να συμβληθεί με εκείνον τον οργανισμό και να γίνει μια συντεταγμένη λύση του προβλήματος των κόκκινων δανείων. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με αυτούς που δεν έχουν ρεύμα, με αυτούς οι οποίοι δεν έχουν πετρέλαιο θέρμανσης. Παραδείγματος χάρη, ο Δήμος Χανίων έχει 7, ο νομός Χανίων έχει 7 δήμους. Εάν σε κάθε δήμο δημιουργηθεί μία SKE, σίγμα κάπα έψιλον, έτσι, ναι, συνεταιριστική κοινωνική επιχείρηση, όλες αυτές οι 7 συνεταιριστικές οργανώσεις ενωθούν κατόπιν και αντιπροσωπεύουν τον νομό. Για σκεφτείτε εάν αυτές οι 7 συνεταιριστικές οργανώσεις αποφασίσουν ότι θα φτιάξουμε μία συνεταιριστική τράπεζα η οποία θα διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια. Δεν θα πρέπει πλέον ο πολίτης να κάνει διακανονισμό ιδιωτικά με τον δικό του τον τραπεζίτη, θα το αναλάβει ο κεντρικός φορέας του νομού να συναλλαγεί με την τράπεζα ή τις τράπεζες σε συλλογικό επίπεδο. Και αλλιώς πας σε μια τράπεζα με ένα δάνειο των 60.000 ευρώ, mm-hmm, και κάνεις συναλλαγή. Αλλιώς πας σε μια τράπεζα και κάνεις συναλλαγή για 60 εκατομμύρια ευρώ. Σωστά. Είναι εντελώς διαφορετικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πλεονεκτήματα που θα επιτευχθούν με την συλλογική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι διαφορετικά. Εμείς σαν οργανισμός θα βοηθήσουμε στην δημιουργία των τραπεζών, στην χρηματοδότηση των τραπεζών αυτών σε τοπικό επίπεδο και για φανταστείτε τώρα 52 συνεταιριστικές τράπεζες σε όλους τους νομούς της χώρας. Φανταστείτε, σας πάρω τη φαντασία σας λίγο περισσότερο, και αυτό δεν είναι βάθος χρόνου, δεν χρειάζεται 6 μήνες για να γίνει, μπορεί να γίνει σε διάστημα... Πολύ γρήγορα, κύριε Λαμπράκη. Διότι συνεταιριστικές τράπεζες υπάρχουν 12 στην Ελλάδα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συνεταιριστικές τράπεζες από συγκεκριμένο φορέα. Φανταστείτε τώρα όλες αυτές οι συνεταιριστικές τράπεζες, δηλαδή συνεταιρίζεται αυτός που έχει το κόκκινο δάνειο και λέει: τις συναλλαγές μου εγώ θα τις κάνω
Από εδώ και πέρα θα τις κάνω μόνο με τη δική μου τράπεζα. Προσέξτε τι κάνετε τώρα στις συστημικές τράπεζες. Mm-hmm. Εάν το κάνετε 52 φορές στην Ελλάδα, αρχίζουν και αιμορραγούν οι συστημικές τράπεζες. Σωστά. Οι συστημικές τράπεζες λοιπόν θα χάσουν business. Αφού θα χάσουν business, θα αντιληφθείτε ότι στις συνεταιριστικές τράπεζες δεν θα είναι μόνο αυτοί που έχουν το πρόβλημα, τα κόκκινα δάνεια, θα αρχίσουν σιγά σιγά οι άλλοι πολίτες να εφευρίσκουν και αυτοί προσωπικά προβλήματα, να μπουν στις ευπαθείς ομάδες για να μπουν και αυτοί στην τράπεζα. Εφόσον δεν θέλει η κεντρική τράπεζα να βοηθήσει τους Έλληνες, θα τους βοηθήσουμε από την βάση. Οργανωμένη αυτό... κοινωνία, κύριε Λαμπράκη, για αντιμετώπιση προβλημάτων. Κοινωνία. Φανταστείτε τώρα, έτσι, mm-hmm. φανταστείτε τώρα, σας λέω, ότι και οι 52 αυτές τράπεζες αποφασίζουν να συνεργαστούν όλες από την Τράπεζα της Ελλάδος ή ακόμα, σας πάω και λίγο παραπέρα, φανταστείτε τώρα να τους πούνε εμείς από εδώ και πέρα δεν αναγνωρίζουμε εσένα σαν κεντρικό φορέα, αλλά αναγνωρίζουμε την Τράπεζα Πειραιώς, ή την τράπεζα αυτού. Και έρχεται τώρα η άλλη τράπεζα και λέει ναι, εγώ κάνω γκαραντή αυτές τις. Και όσοι δεν ξέρετε το τραπεζικό σύστημα, σας λέω ότι ο μόνος τρόπος να το σταματήσεις αυτό είναι να βγει μια δικτατορική κυβέρνηση και να πει δεν μπορείτε να σε αυτή τη στιγμή κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή στο νόμο 4019 ή προσπαθούν με κάθε τρόπο να το σταματήσουν αυτό και εσείς αγαπητοί μου συνέλληνες δεν ξεσηκωθείτε, τότε δεν μπορώ να σας πω κάτι. Εκείνο όμως που σας λέω είναι ότι αυτά που σας περιγράφω αυτή τη στιγμή δεν είναι σε βάθος χρόνου. 4 εβδομάδων. Αυτά μπορούν να γίνουν μια συνεταιριστική οργάνωση σε τοπικό επίπεδο τις επόμενες 4 εβδομάδες και να λυθεί το υπόβαθρο για τα τραπεζικά συστήματα σε 3 μήνες. Δεν είναι σε βάθος χρόνου, μπορούν να γίνουν άμεσα. Δεν χρειάζεται άρα... κεφάλαιο μέσα, κύριε Λαμπράκη, δηλαδή κεφάλαιο από πού θα αντιληφθεί αυτό, μπορείτε να το διευκρινίσετε μια, σας παρακαλώ. Το κεφάλαιο... Έχει υποθεί πάρα πολλά, γι' αυτό έτσι θα σας πω μετά. Το κεφάλαιο θα έρθει από εκεί που πρέπει. Α, μπράβο, έτσι. Το είπαμε αυτό. Αυτό το είπαμε. Ναι, για να το καταλάβουν, έρχονται μηνύματα, κύριε Λαμπράκη. Εδώ για τις συναισθητικές τράπεζες, χρησιμοποιώντας μια κυριοειπωμένη έκφραση, θα έρθει από εκεί που πρέπει. Όπου δει. Αυτό σημαίνει από όπου πρέπει, όπου δει θα έρθει το κεφάλαιο. Ναι. Είναι όπου δεν μπορούμε δηλαδή εμείς σαν οργανισμό να είναι οποιαδήποτε συνεργασία με άτομα. Πρέπει να είναι θεσμικός ο ρόλος και θεσμική η σχέση. Γιατί να το πάμε και λίγο στα ελληνικά, να το πάμε στον ελληνισμό. Mm-hmm. Ο ελληνισμός δεν ποτέ δημιουργήσει τεμπέλιδες και ανθρώπους του καναπέ. Mm-hmm. Παρακολουθήσατε χθες ο Κλίντον όταν ήθελε να παπαρίσει λιγάκι, όπως λέμε στη λαϊκή γλώσσα, τον Γιώργο τον Παπανδρέου, ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι οι Έλληνες λέει δουλεύουν 25% περισσότερο από τους Γερμανούς. Γιατί στοχοποίησε τους Γερμανούς? Δεν στοχοποίησε, τους Γερμανούς στοχοποίησε. Τι σημαίνει? Ότι ο Γιωργάκης είναι δικός μου και τα έχει βάλει με τη Γερμανία. Αυτό το σήμα έδινε ο Κλίντον για το Γιωργάκη. Είπε ότι εγώ είμαι ο μπαμπάς του Γιωργάκη και η κακή Μέρκελ είναι που σας κατηγορεί. Το μαύρο πρόβατο. Είπε επίσης κάτι περισσότερο ο Κλίντον. Είπε ότι εάν νομίζετε ότι ξέρετε τα αίτια της κρίσεως στην Ελλάδα, απατάστε. Τι υπεννοούσε? Ότι ποτέ δεν ήταν οικονομικά τα αίτια της κρίσεως στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήταν η διαμάχη μεταξύ του σιωνισμού της Αμερικής και του σιωνισμού της Γερμανίας. Αυτή ήταν η διαμάχη. Και η Ελλάδα υποφέρει σήμερα διότι υπάρχει η διαμάχη αυτών των δύο στρατοπέδων. Οι πολιτικοί στην Ελλάδα έχουν μοιραστεί στα δύο και οι μένοι υποστηρίζονται από το αμερικανικό κατεστημένο ιδέα από το γερμανικό και κανένας δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα του λαού.
Και ερχόμαστε εμείς και επειδή καταλάβαμε ποιοι είστε, αποδείξαμε και στον ελληνικό λαό ποιοι είστε και τι είστε, θα πάμε τώρα κατευθείαν στο λαό.